Φίλες και φίλοι του Die Hobby Greece, γεια σας και πάλι. Το σημερινό θέμα του βίντεό μας θα ασχοληθεί με τα social media και συγκεκριμένα πώς μπορούμε να διαβάσουμε τα διαγραμμένα μηνύματα που μας έχουν στείλει. Δηλαδή, όταν κάποιος μας στείλει κάποιο μήνυμα στο Viper, εμείς δεν το δούμε και εκείνος το μετανιώσει και το διαγράψει. Το ίδιο θα δούμε και για το Messenger. Προφανώς, η εφαρμογή που θα εγκαταστήσουμε στο κινητό μας να λειτουργεί και σε άλλες πλατφόρμες. Εγώ στο Messenger και στο Viber τα δοκίμασα και πάμε να τις δούμε. Πάμε στο Play Store και κατεβάζουμε αυτήν την εφαρμογή που βλέπετε. Πατάμε εγκατάσταση και περιμένουμε να γίνει η λήψη και η εγκατάσταση. Η εγκατάσταση έγινε, πατάμε άνοιγμα, πατάμε next, ξανά next, δίνουμε έγκριση, πρέπει να ενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις, πάμε και ψάχνουμε να βρούμε την εφαρμογή, να την εδώ. Βλέπετε, τικάρουμε προς τα δεξιά, να επιτρέπετε. Επιλέγουμε, πατάμε και αποδοχή στις φωτογραφίες και στα αρχεία της συσκευής μας. Πατάμε next. Εδώ τα έχω τικαρισμένα όλα. Είμαστε έτοιμοι στην ουσία. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πρώτη μας δοκιμή στο Viper. Αυτό είναι το tablet της κόρης μου και γράφω ένα μήνυμα. Γεια σου μπαμπά. Κάνουμε αποστολή του μηνύματος και πάμε να το διαγράψουμε από το tablet. Διαγραφή για όλους. Υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω διαβάσει στο κινητό μου το μήνυμα. Θα το δούμε μόλις τώρα. Πάμε στο Viper. Το μήνυμα διαγράφηκε από ό,τι λέει. Όντως, δεν ξέρω τι μου έστειλε. Κάνουμε πίσω και πάμε να βρούμε την εφαρμογή που μόλις εγκαταστήσαμε. Την επιλέγουμε. Και εδώ είναι το μήνυμα το οποίο ποτέ δεν θα διάβαζα. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα στο Messenger. Έβαλα την κόρη μου να γράψει από το tablet της ένα μήνυμα. Πατάμε αποστολή. Πάμε να κάνουμε αφαίρεση. Ακυρώνουμε την αποστολή. Προλαβαίνουμε να την ακυρώσουμε. Ακυρώσατε την αποστολή ενός μηνύματος. Πάμε να το τσεκάρουμε στο Messenger μας. Ανοίγουμε το Messenger μας. Όντως, ο χρήστης Ελένη ακύρωσε την αποστολή ενός μηνύματος. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι μας έγραψε. Πάμε όμως στην εφαρμογή που κατεβάσαμε. Και μόλις διαβάζουμε το μήνυμα το οποίο δεν μας ήρθε ποτέ. Αυτή λοιπόν ήταν η εφαρμογή, αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος γίνεται. Εδώ βλέπουμε ότι δυστυχώς είναι μόνο για 12 ώρες free, μετά στην ουσία πρέπει να πληρώσουμε ή να το έχουμε συνεχόμενα. Είναι στην δική σας δικαιοδοσία αν θέλετε να πληρώσετε ή να το κατεβάσετε για λίγο να δείτε πώς δουλεύει. Ελπίζουμε να βρήκατε ενδιαφέρον το βίντεό μας, σας ευχαριστούμε πολύ που το είδατε. Αν έχετε απορίες αφήστε σχόλια και κάποια στιγμή θα απαντήσουμε. Μέχρι το επόμενο μας βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!